Μεταξύ των επτά γιορτών στι τρει φορέ, ο Θεό όρισε τη γιορτή των σαλπισμάτων για να προετοιμαστούμε για την ημέρα του εξηλασμού, σαλπίζοντα τι σάλπιγγε την πρώτη ημέρα του 7ου μήνα στο ιερό ημερολόγιο, δέκα ημέρε πριν από την ημέρα του εξηλασμού. Αν κοιτάξουμε την προέλευση στην Παλαιά Διαθήκη πριν από 3.500 χρόνια, όταν ο Μωυσής κατέβηκε με τι 10 εντολέ για πρώτη φορά, οι Ισραηλίτες λάτρευαν το είδωλο του χρυσού μοσχαριού εξαιτία τη ειδωλολατρεία τους, πέταξε τι πέτρινε πλάκες στου πρόποδε του βουνού και τι έσπασε. Εκείνη την ημέρα, περίπου 3.000 ειδωλολάτρε φαγιάστηκαν. Μετά από αυτό, οι Ισραηλίτες συνειδητοποίησαν πλήρως ότι αυτό που είχαν κάνει ήταν λάθος. Συνειδητοποίησαν επίσης το Άγιο Θέλημα του Θεού Παίρνοντα απόφαση να μην ξαναλατρέψουν άλλου θεού ή είδωλα εκτό από τον αληθινό Θεό. Έτσι λοιπόν, μετανόησαν για ό,τι είχαν κάνει και με εντολή του Θεού που είπε, ανέβα για να λάβει τι δεύτερε πλάκε των δέκα εντολών. Ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά την πρώτη ημέρα του έκτου μήνα. Εκεί, για δεύτερη φορά, έκανε νηστεία για 40 ημέρες. Μετά από 40 ημέρες νηστείας, ο Μωυσής κατέβηκε με τις δεύτερες πλάκες των 10 εντολών τη 10η μέρα του 7ου μήνα στο Ιερό ημερολόγιο. Ο Θεός όρισε εκείνη την ημέρα ως ημέρα του εξυλασμού επειδή ήταν η μέρα που έλαβαν τη συγχώρεση των αμαρτιών από τον Θεό. Η γιορτή των Σαλπισμάτων, που είναι την πρώτη μέρα του 7ου μήνα στο Ιερό ημερολόγιο, τηρούνταν με δυνατά σαλπίσματα για να υπενθυμίσει στους Ισραηλίτες ότι η ημέρα του εξυλασμού είναι σε δέκα ημέρες. Μετανοείτε όλοι οι Ισραηλίτες. Σε αυτή τη γιορτή πρέπει να είμαστε σε θέση να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σαν να σαλπίζουμε τις άλπιγες σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου, λέγοντας «Η Βασιλεία των Ουρανών πλησιάζει». Ας μετανοήσουμε και ας προετοιμαστούμε να υποδεχτούμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι σήμερα, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τον Λόγο του Θεού με τον τίτλο «Η Γιορτή των Σαλπισμάτων και η Σάλπιγγα της Μετάνοιας». Ας δούμε τον Λόγο του Θεού στο Λεβιτικόν κεφάλαιο 23 στίχο 24. Λεβιτικόν κεφάλαιο 23 στίχο 24. Η πρώτη ημέρα του 7 μήνα θα είναι μέρα απόλυτη ανάπαυση, που θα την υπενθυμίζετε με σαλπίσματα και θα έχετε ιερή σύναξη. Δεν επιτρέπεται να κάνετε καμία χειρονακτική εργασία και θα προσφέρετε στον κύριο θυσία που γίνεται με φωτιά. Αυτή η γιορτή τηρούταν στην Παλαιά Διαθήκη και ακόμη και στην Καινή Διαθήκη. Η ημερομηνία για αυτή τη γιορτή, που είναι η πρώτη ημέρα του 7 μήνα, δεν έχει αλλάξει. Ο Χριστό άλλαξε τον τρόπο λατρείας από το να θυσιάζουν ζώα όπω αρνιά και κατσίκια, σε λατρεία με πνεύμα και αλήθεια, εφόσον έγινε η πραγματικότητα τη θυσία. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης νόμο τη παλαιά διαθήκη άλλαξε στον νόμο τη νέα διαθήκη, αλλά τι γίνεται με τι ημερομηνίε. Ο Θεό μα επέτρεψε να θυμόμαστε τι ίδιε ημερομηνίε όπω ήταν. Δέκα ημέρες πριν από την ημέρα του εξυλασμού, μία γιορτή για να αναγγέλουν τη μετάνοια. Ο Θεός έβαλε τους Ισραηλίτες να σαλπίσουν τη σάλπιγγα για να μετανοήσουν. Ας εξετάσουμε το θέλημα του Θεού σχετικά με τη μετάνοια. Ας πάμε στους Ψαλμούς κεφάλαιο 7. Ας ρίξουμε μία ματιά στους Ψαλμούς 7 στίχο 10 με προστατεύει ο Θεός, του τίμιους του σώζει. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής, τον ενόχο παντοτινά καταδικάζει. Αν δεν μετανοήσουν οι ασεβείς, θα κάνει πιο βαριά την τιμωρία. Τέντωσε τη χορδή του τόξου και σκοπεύει. Για αυτούς ετοίμασε τα όπλα του θανάτου. Πάνω τους ρίχνει βέλη πύρινα. Εάν κάποιος δεν μετανοήσει, ο Θεός θα κάνει πιο βαριά την τιμωρία. Είμαστε αμαρτωλοί που ήδη αμαρτήσαμε στον ουρανό και διωχθήκαμε σε αυτή τη γη. Όμως επειδή αυτοί οι αμαρτωλοί θέλουν να εξυψωθούν, προσποιούμενοι ότι είναι δίκαιοι. Ο Θεός τους βλέπει και εκδηλώνει την οργή του κάθε μέρα. Είναι επίσης γραμμένο ότι αν κάποιος δεν μετανοεί, ο Θεό θα κάνει πιο βαριά την τιμωρία και θα τεντώσει τη χορδή του τόξου. Θα προετοιμαστεί να καταστρέψει ένα τέτοιο άτομο. Με άλλα λόγια, είναι γραμμένο στου ψαλμού ότι μόνο καταστροφή, θάνατο και φόβο θα υπάρχουν για όσου δεν μετανοούν. Α ρίξουμε μία ματιά στο κεφάλαιο 18 του Ιεζεκή. Η κεφάλαιο 18 στίχο 30. Γι' αυτό θα σα κρίνω, Ισραηλίτες, τον καθέναν από σα με τον τρόπο που ενεργείτε. Εγώ, κύριο Ο Θεό, το λέω. Τι πρέπει να κάνουν. Μετανοήστε και σταματήστε τι παραβάσει σα, για να μην σα οδηγήσει στην καταστροφή η ανομία σα. Ο Θεό μα λέει να μην παραμείνουμε στην αμαρτία, να μην συνεχίσουμε να διαπράττουμε αμαρτωλά πράγματα, αλλά να απομακρυνθούμε γρήγορα από την αμαρτία. Ο Θεό μα αφυπνεί σχετικά με αυτό λέγοντα ότι αν απομακρυνθούμε από τι παραβάσει μα, δεν θα καταστραφούμε. Α συνεχίσουμε με το κεφάλαιο 13 του Λουκά. Κατά Λουκά κεφάλαιο 13 στίχο 2. Ο Ιησούς του είπε, Νομίζετε ότι αυτοί οι Γαλιλαίοι, επειδή τα πάθαν αυτά, ήταν πιο αμαρτωλοί από όλους τους άλλους Γαλιλαίους. Σας βεβαιώνω πως όχι. Αν όμως δεν μετανοήσετε, όλοι θα χαθείτε κατά τον ίδιο τρόπο. Αδερφοί και αδερφές, ένα από τα πιο σημαντικά μηνύματα που έδωσε ο Θεός στην ανθρωπότητα στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη είναι η μετάνοια. Ο Θεό είπε: Αν δεν μετανοήσετε, όλοι θα χαθείτε. Τι έχει πει ο Θεό για τον λόγο που ήρθαμε σε αυτή τη γη. Μάθαμε ότι ήρθαμε στη γη εξαιτία τη αμαρτία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Θεό μα έχει δώσει χρόνο για να μετανοήσουμε ενώ είμαστε στη γη, τον καιρό για να μετανοήσουμε για όλε τι αμαρτίε και τι ανομίε που διαπράξαμε στον ουρανό. Ωστόσο, το ξεχνάμε εντελώ αυτό και θέλουμε να μα τιμούν και να μα εξυψώνουν σαν να είμαστε δίκαιοι ενώ ζούμε στη γη χωρίς να μετανοούμε καθόλου ως αμαρτωλοί. Ζούμε τη ζωή μας χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Γι' αυτό η Αγία Γραφή λέει, κάθε μέρα εκδηλώνει την οργή Του. Είναι εξαιτίας εμάς, των αμαρτωλών. Όταν οι αμαρτωλοί συμπεριφέρονται σαν αμαρτωλοί και ταπεινώνουν τον εαυτό τους, ο Θεός μπορεί να τους δείξει συμπόνια και έλεος, αλλά ζουν σαν να μην είχαν αμαρτήσει ποτέ. Και το χειρότερο είναι ότι θέλουν ακόμη και να τους συμπεριφέρονται πιο ψηλά από τους άλλους. Γι' αυτό ο Θεός μας διδάσκει αυτά τα μαθήματα, να είστε ταπεινοί, να είστε σαν τον υπηρέτη, να τους υπηρετείτε όλους. Μέσω τη γιορτή των Σαλπισμάτων, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε γιατί αυτά τα λόγια περιέχονται στην αλήθεια του Θεού, και να κηρύξουμε σε όλου του ανθρώπου στον κόσμο, λέγοντα: Εφόσον η Βασιλεία των Ουρανών είναι κοντά, πρέπει πραγματικά να ζούμε μια ζωή μετάνοια. Α μεταφέρουμε όλη αυτή την προειδοποίηση σε εκείνου που έχουν ξεχάσει ότι είναι αμαρτωλοί και α μεταφέρουμε το μήνυμα τη σωτηρία ώστε να μπορέσουν να μετανοήσουν και να σωθούν. Α ρίξουμε μια ματιά στο καταλουκά κεφάλαιο 5 στίχο 29. και του έκανε πλούσιο τραπέζι σπίτι του. Μαζί του στο τραπέζι ήταν πολλοί κόσμος, τελώνες και άλλοι άνθρωποι. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς που ανήκαν στην παράταξή τους, διαμαρτύρονταν στους μαθητές του και τους έλεγαν, γιατί τρώτε και πίνετε μαζί με τελώνες και αμαρτωλούς. Ο Ιησούς τους απάντησε, δεν έχουν ανάγκη από γιατρό υγιής, αλλά οι άρρωστοι. Γιατί πράγμα ήρθε να καλέσει τους αμαρτωλούς. Δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς. Ο Ιησούς είπε, ήρθα στη γη για να καλέσω σε μετάνοια τους αμαρτωλούς. Στο κεφάλαιο 19 του Λουκά, τι είπε. Είπε ότι ήρθε στη γη για να μας σώσει. Η μετάνοια και η σωτηρία συνδέονται στενά. Εκείνοι που δεν μετανοούν και εκείνοι που δεν συνειδητοποιούν ποιοι είναι πραγματικά δεν μπορούν ποτέ να συμμετάσχουν στη σωτηρία του Θεού σε αυτή τη γη. Εφόσον είμαστε αμαρτωλοί, ο Θεός μας λέει να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, Εφόσον είμαστε αμαρτωλοί, ο Θεό λέει, πρέπει να είστε αυτοί που υπηρετούν του άλλου. Ποιο από του γονεί σε αυτόν τον κόσμο θα ήταν ευχαριστημένο όταν τα παιδιά του βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση από του άλλου και του υπηρετούν. Εάν έχουμε σωστή κατανόηση για το τι κάναμε στον ουρανό και γιατί ήρθαμε στη γη, μπορούμε να αναρωτηθούμε: Τι είδου ζωή πρέπει να ζούμε σε αυτή τη γη. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη και από αυτή τη στιγμή σήμερα, πρέπει όλοι να είμαστε σε θέση να αναλογιστούμε για τον εαυτό μα. Γι' αυτό τον λόγο ο Ιησούς είπε, δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς και να τους σώσω. Αυτός είναι ο λόγος που ήρθα στη γη. Εφόσον είμαστε παιδιά του Θεού, ο Θεός θα μπορούσε να μας κάνει να είμαστε σε ψηλές θέσεις και να ζούμε μια αριστοκρατική ζωή. Παρόλο που ο Θεό μπορεί να μα βάλει σε μια τέτοια θέση, γιατί θέλει να ζούμε μια ταπεινή και φτωχική ζωή, βάζοντα μα σε κατώτερε θέσει ω υπηρετέ, αυτό που θέλουν όλοι οι γονεί για τα παιδιά τους είναι να επενούνται και να υπηρετούνται από του άλλου. Ωστόσο, ο Θεό θέλει να είμαστε ταπεινοί και μα βάζει σε ταπεινέ θέσει. Ποιο είναι το θέλημα του πίσω από όλα αυτά. Είναι επειδή πρέπει να ζούμε μια ζωή μετάνοιας κάθε μέρα ως αμαρτωλοί, χωρίς να ξεχνάμε ότι ήρθαμε στη γη επειδή αμαρτήσαμε στον ουρανό. Είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Παρόλο που βαφτιστήκαμε και ήρθαμε στη Σιόν, εξακολουθούμε να θεωρούμε τον εαυτό μας δίκαιο και καλύτερο από τους άλλους. Όταν ένα αμαρτωλό ζει όπω ένα αμαρτωλό, οι άλλοι θα τον κοιτάζουν με ευσπλαχνία και συμπόνια, νιώθοντα ήκτο. Επειδή όμω οι αμαρτωλίζουν σαν να μην έχουν καμία αμαρτία, ο Θεό λέει: Θα εκδηλώνω την οργή μου κάθε μέρα. Αυτό είναι γραμμένο στου ψαλμού κεφάλαιο 7. Θα πρέπει να απορρίψουμε έναν τέτοιο τρόπο ζωής από αυτή τη στιγμή σήμερα, πρέπει πρώτα να σκεφτόμαστε για ποιο λόγο ήρθαμε τη γη. Έπειτα θα είμαστε σε θέση να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας και να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας ότι είμαστε αμαρτωλοί. Αυτό θα μας επιτρέψει να είμαστε πάντα ευγνώμονες στον Θεό, λέγοντας, Θεέ μου σας ευχαριστώ πολύ, είμαι ευγνώμων ακόμα και με αυτό. Yeah. Ας ρίξουμε μία ματιά στο βιβλίο των πράξεων κεφάλαιο 2. Πράξεις Αποστόλων κεφάλαιο 2 στίχο 37 Όταν τ' άκουσαν αυτά, ένιωσαν βαθιά συντριβή και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους Αποστόλους «Τι να κάνουμε αδερφοί» Και ο Πέτρος τους απάντησε «Να μετανοήσετε και να βαφτιστεί ο καθένας σας το όνομα του Ιησού Χριστού για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας και έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος» όπως μπορούμε να δούμε εδώ, μέσω του Απόστολου Πέτρου που οδηγήθηκε από το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός μεταφέρει σε όλη την ανθρωπότητα το μήνυμα, πως όταν μετανοήσουμε θα λάβουμε τη δωρεά. Την πολύτιμη χάρη της συγχώρεσης των αμαρτιών και την πολύτιμη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε, δεν μπορούμε να μετανοήσουμε. Αν ζούσαμε με αλαζονικό μυαλό, σκεπτόμενοι ότι ήμασταν οι γη και οι κόρες του Θεού, πρίγκιπες και πριγκίπισες που ζούσαν πολυτελή ζωή στον ουρανό και κρατούσαμε το κεφάλι μας ψηλά, τι θα έλεγε ο Θεός από τον ουρανό όταν θα μας κοίταζε. Ούτε που ξέρουν τι αμαρτίες έχουν διαπράξει. Είναι ακόμα ανώριμοι. Δεν πρέπει να κάνουμε τον Θεό να εκδηλώσει το θυμό του πάνω μας. Ο Θεό είναι σπλαχνικό, ελέημον και πράο. Έτσι, η Αγία Γραφή μα διδάσκει αυτά τα μαθήματα: Τα αδέρφια να υπηρετείτε ο ένα τον άλλο. Να συγχωρείτε ο ένα τον άλλο. Εφόσον ο Θεό έχει συγχωρέσει τι μεγάλε αμαρτίε μα, δεν πρέπει να γίνουμε αυτοί που δεν συγχωρούν. Γι' αυτό τον λόγο στι πράξει Αποστόλων, στο κεφάλαιο 2 τονίζει επίση το νόημα τη μετάνοια. Α πάμε στι πράξει των Αποστόλων, κεφάλαιο 26. Πράξεις κεφάλαιο 26 στίχο 18. Να ανοίξει τα μάτια τους, ώστε να επιστρέψουν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του σατανά στο Θεό. Γιατί αν πιστέψουν σε μένα θα λάβουν τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και μία θέση ανάμεσα σε εκείνους που ανήκουν στο Θεό. Ύστερα από αυτά, βασιλιά Αγρίπα, δεν αρνήθηκα να υπακούσω στην ουράνια οπτασία. Αλλά άρχισα να κηρύττω, πρώτα σε αυτού που ήταν στη Δαμασκό και στα Ιεροσόλυμα και ύστερα σε όλη τη χώρα τη Ιουδαία και στου εθνικού, να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στο Θεό και μετά να δείχνουν τη μετάνια του πράτοντα ανάλογα έργα. Όπου και αν πήγαινε ο Απόστολο Παύλο, κηρύτε λέγοντα, πρέπει να δείξετε τη μετάνοια σα μέσα από τι πράξει σα κηρύτες στους ανθρώπους ώστε να μπορούν να μετανοήσουν. Ο Θεός προειδοποιεί εκείνους που δεν ακούνε το μήνυμα να μετανοήσουν. Όμως παρά την προειδοποίηση, κάποιοι εξακολουθούν να λένε εύκολα, «Αν πεθάνω, δεν με πειράζει να πάω στην κόλαση», και έτσι ο Θεός τους δίνει μία άλλη προειδοποίηση. Ας δούμε προς Ρωμαίους κεφάλαιο 2, στίχο 5. Ας δούμε κεφάλαιο 2, στίχο 5. Εσύ όμως παραμένεις σκληρός και αμετανόητος και συσσωρεύεις για τον εαυτό σου την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσεως, όταν θα γίνεις όλους φανερή η δίκαιη η κρίση του Θεού. Τότε ο Θεός θα πληρώσει τον καθένα κατά τα έργα του. Θα δώσει αιώνια ζωή κάνουν υπομονετικά το καλό και αναζητούν έτσι τη δόξα, την τιμή και την αυθαρσία κοντά στο Θεό. Αντίθετα, ο θυμό και η οργή του Θεού περιμένουν όσου αντιστρατεύονται στο Θεό, αντιστέκονται στην αλήθεια και υπηρετούν την αδικία. Θλίψη και στενοχώρια περιμένουν κάθε άνθρωπο που υπηρετεί το κακό, πρώτα τον Ιουδαίο αλλά και τον Εθνικό. Αντίθετα, δόξα, τιμή και ειρήνη προσμένουν όποιον κάνει το καλό, πρώτα τον Ιουδαίο αλλά και τον Εθνικό. Γιατί ο Θεό δεν κάνει διακρίσει. Είναι γραμμένο στο στίχο 5. Εσύ όμως παραμένεις σκληρός και αμετανόητος και συσσωρεύεις για τον εαυτό σου την οργή του Θεού για την ημέρα της κρίσεως, όταν θα γίνει σε όλους φανερή η δίκαιη κρίση του Θεού. Είμαστε αμαρτωλοί από τον ουρανό. Γιατί διωχτήκαμε από τη βασιλεία των ουρανών. Με την ευρεία έννοια, παρακούσαμε τις ιερές εντολές του Θεού. Ακούσαμε τα λόγια του σατανά. Παρακούσαμε το θέλημα του Θεού και διοχτήκαμε σε αυτή τη γη. Ο Θεός έδωσε για άλλη μια φορά τη μεγάλη εντολή του σε όλη την ανθρωπότητα και αναγνωρίζει εκείνους που υπακούνε την εντολή του ως εκείνους που έχουν μετανοήσει και τώρα καλεί όλη την ανθρωπότητα στην οδό της αλήθειας που ονομάζεται Νέα Διαθήκη. Εκείνοι που έχουν έρθει στην αλήθεια της Νέας Διαθήκης Είναι εκείνοι που ακολουθούν το θέλημα του Θεού Στο κεφάλαιο 14 της Αποκάλυψης Είναι γραμμένο ότι εκείνοι που τηρούν τις εντολές του Θεού στη γη θα λυτρωθούν Όλος ο κόσμος είναι ακόμα γεμάτος από ανθρώπους που δεν έχουν μετανοήσει Γι' αυτό πρέπει τώρα να πούμε σε όλο τον κόσμο. Επιστρέψτε στην αγκαλιά του ουράνιου πατέρα και της ουράνιας μητέρας. Εφόσον είμαστε αμαρτωλοί από τον ουρανό, ο Θεός λέει ότι πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να υπηρετούμε τους άλλους. Όλα είναι εξαιτία των αμαρτιών μας. Το θέλημα του Θεού είναι να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι η μετάνοια είναι ο πιο σημαντικός τρόπος ζωής για να ζήσουν οι αμαρτωλοί και το καθήκον που πρέπει να ασκήσουμε. Αυτό μας ζήτησε ο Θεός. Α δούμε στο κεφάλαιο 28 του Ματθαίου στίχο 18. Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 28 στίχο 18. Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε, «Ο Θεός μου έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη». Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα, ως τη συντέλεια του κόσμου. Αν ρίξουμε μια προσεκτική ματιά στα λόγια του στο κεφάλαιο 28 του Ματθαίου, ανέφερε όλες τις εντολές που σας έδωσα. Αυτό μπορούν να το υπακούσουν μόνο όσοι έχουν μετανοήσει. Ξεκινώντας με το βάπτισμα, πρέπει να προσευχόμαστε στο καινούριο όνομα, να δεχτούμε τη Νέα Ιερουσαλήμ, να τηρούμε τις επτά γιορτές της Νέας Διαθήκης τις τρεις φορές και να ζούμε μια ζωή με υπακοή σε όλες τις διδασκαλίες του Θεού. Υπάρχει κάτι που μπορεί να τηρηθεί χωρίς μετάνοια. Μπορούμε να ακολουθήσουμε πραγματικά αυτό το μονοπάτι μόνο όταν μετανοήσουμε. Δεν πρέπει να τηρούμε τη γιορτή των σαλπισμάτων κάθε χρόνο απλά ω μια ετήσια γιορτή, αλλά πρέπει να έχουμε το χρόνο να σκεφτούμε ποια είναι η ουσία μας. Ποιο είμαι, γιατί ήρθα στη γη. Πού θα πάω όταν φύγω από αυτόν τον κόσμο. Ας σκεφτούμε όλα αυτά τα θέματα σοβαρά και από αυτή τη στιγμή Πρέπει να εγκαταλείψουμε την επιθυμία μα να μα τιμούν και να μα συμπεριφέρονται καλύτερα οι άλλοι. Τώρα πρέπει να λέμε: Αμάρτησα στον ουρανό και ήρθα στη γη. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευλογία που μου επιτρέψατε να κάνω ένα τόσο μεγάλο έργο. Σα ευχαριστώ πολύ. Εκείνοι που δεν συνειδητοποιούν ότι είναι αμαρτωλοί δεν μπορούν ποτέ να είναι ευγνώμονε για το καθετή. Όλα είναι γεμάτα δυσαρέσκεια για αυτού δεν ξέρει ποιο είμαι. Πώ μου συμπεριφέρεται έτσι. Πριν κάνετε μια τέτοια σκέψη, παρακαλώ σκεφτείτε προσεκτικά τι είμαστε. Τι ήμασταν. Ήμουν αμαρτωλό, γι' αυτό συνεχίζω να είμαι πολύ ευγνώμων παρόλο που με αντιμετωπίζουν έτσι. Επίση, ο Θεό θα με αφήσει να πάω ακόμα και στον παράδεισο. Εάν ζούμε τη ζωή τη πίστη μα με αυτή την καρδιά, θα βιώνουμε τη βασιλεία της Χάριτος κάθε μέρα πριν πάμε στη βασιλεία των ουρανών. Θα είμαστε γεμάτοι με χαρά κάθε μέρα και θα ζούμε χωρίς άγχος μέχρι να μπούμε στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Ένα από του λόγου για του οποίου οι άνθρωποι είναι πάντα δυσαρεστημένοι είναι επειδή δεν ξέρουν ποιοι είναι και εξακολουθούν να έχουν αμετανόητη καρδιά. Πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε μια τέτοια ζωή τώρα. Φέτος το καλοκαίρι, ίσως να μην έχετε ξαναζήσει στη ζωή σας ένα τόσο μακρύ καλοκαίρι. Έχετε βιώσει ποτέ τέτοιου είδους ζέστη. Ήταν ένα πολύ καυτό καλοκαίρι για πρώτη φορά μετά από 170 χρόνια. Πώς ήταν αυτή η αποπνικτική ζέστη. Έχουν περάσει μόνο λίγοι μήνες, αλλά ήταν πολύ επώδυνο τότε σας παρακαλώ σκεφτείτε για την κόλαση. Δεν διαρκεί μόνο για λίγους μήνες, αλλά για πάντα. Για να μας σώσει από εκεί, ο Θεός ήρθε στη γη και παρόλο που είναι άξιος να το σέβονται, να τον τιμούν και να τον εξυψώνουν οι άνθρωποι. Διάλεξε τον δρόμο του Σταυρού για εμάς και θυσιάστηκε για να μας ανοίξει το δρόμο για να ζήσουμε. Όταν σκεφτόμαστε την ευγενή και θυσιαστική ζωή του, Πρέπει να είμαστε σε θέση να σκεφτούμε τι είδους ζωή πρέπει να ζούμε μέσα από αυτή τη γιορτή των σαλπισμάτων. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε πλήρω ότι είμαστε αμαρτωλοί από τον ουρανό, καμία από τι διδασκαλίε του Θεού δεν θα αγγίξει τι καρδιέ μα. Μπορεί να σκεφτούμε μόνο τι υπέροχα λόγια που μα έδωσε ο Θεό. Εφόσον δεν καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να κάνουμε πράξη αυτές τις διδασκαλίες και γιατί πρέπει να ζούμε μια τέτοια ζωή, όλα θα γίνουν δύσκολα. Θα είναι για μας πολύ επώδυνο να κάνουμε προσπάθειες και να εργαζόμαστε επιμελώς. Δεν θα είμαστε χαρούμενοι. Τώρα πρέπει να είμαστε σε θέση να σκεφτούμε. Είμαι ένα αμαρτωλό που οφείλω να εργαστώ πολύ πιο σκληρά από αυτό. Είμαι ένα αμαρτωλό που αξίζει μεγαλύτερη τιμωρία από αυτή, όμω ο Θεό μου επιτρέπει να ζω μια τόσο άνετη ζωή. Πραγματικά, λαμβάνω μια τόσο ασύγκριτη ευλογία και ευτυχία. Πιστεύω ότι αυτή είναι η σκέψη που πρέπει να έχουμε σε όποια θέση και αν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δίνουμε ευχαριστίες και δόξα στον Θεό ενώ ζούμε τη ζωή μας κάθε μέρα. Γι' αυτό στο κεφάλαιο 28 του Ματθαίου, ο Ιησούς μας δίδαξε για το γεγονός ότι μπορούμε να κηρύξουμε στους άλλους και να υπακούμε τις διδασκαλίες Του μόνο όταν μετανοήσουμε. Στο βιβλίο του Ιωνά, μπορούμε να δούμε ότι ο Ιωνά συνέχισε να παρακούει την εντολή του Θεού όταν δεν μετανόησε. Παρόλο που ο Θεό είπε πήγαινε στην Ιννεβή για να κηρύξει το θέλημά μου, προσπάθησε να ξεφύγει στη Θαρσή, μια μακρινή πόλη. Ωστόσο, υπήρχε μια τρομακτική καταιγίδα στη θάλασσα και το πλοίο στο οποίο βρισκόταν ήταν έτοιμο να διαλυθεί. Όταν το σκέφτηκε, συνειδητοποίησε ότι αυτό δεν ήταν ένα φυσικό φαινόμενο που συνέβαινε, αλλά ότι ο Θεό τον ταρακουνούσε. Όταν τον έριξαν στη θάλασσα, η θάλασσα ηρέμησε αμέσω. Ενώ έμεινε τρει μέρε στην κοιλιά του μεγάλου ψαριού που είχε ετοιμάσει ο Θεό για αυτόν, προσευχήθηκε ειλικρινά στο Θεό με μετάνοια, ομολογώντα την αμαρτία του. Αφού μετανόησε, μπόρεσε να φέρει εις πέρα σωστά την αποστολή του πήγε να κηρύξει το θέλημα του Θεού που του είπε να διακηρύξει. Σαράντα μέρες ακόμη και η Νινεβή θα καταστραφεί. Η Νινεβή ήταν η πρωτεύουσα της Ασσυρίας και οι άνθρωποι της Ασσυρίας είχαν βασανίσει πολύ τους Ισραηλίτες. Όταν ο Θεός του είπε να πάει στη μέση της πρωτεύουσάς τους και να φωνάξει το μήνυμα, ένιωσε φοβισμένος. Εάν έκανε έτσι, η ζωή του θα κινδύνευε αμέσω. Ο καθένα μπορεί εύκολα να καταλάβει την κατάστασή του. Ο Θεό όμω ζήτησε από τον Ιωνά να κάνει αυτό το έργο. Όταν ο Ιωνάς μετανόησε, άλλαξε 180 μοίρε από τον Ιωνά πριν μετανοήσει. Όταν μετανόησε, είπε: Θα είχα πεθάνει στην κοιλιά του ψαριού, αλλά απέκτησα μια νέα ζωή. Αφού κήρυξε με αυτοπεποίθηση το θέλημα του Θεού, ολόκληρο το έθνο, από τον βασιλιά μέχρι το μικρότερο παιδί τη Δούλη, και ακόμη και όλα τα ζώα του, νίστεψαν. Το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που είχε φανταστεί ο Ιωνά. Συνέβη το αντίθετο. Ακούγοντα την προειδοποίηση του Ιωνά, μετανόησαν όλοι. Στο βιβλίο του Ιωνά είναι γραμμένο ότι όλε οι καταστροφέ που σχεδίαζε να φέρει σε αυτού ο Θεό αποσύρθηκαν από την Ινεβή επειδή μετανόησαν. Πριν μετανοήσουμε, κρίνουμε και σκεφτόμαστε το θέλημα του Θεού σύμφωνα με τα δικά μα πρότυπα. Ωστόσο, όπω ο Ιωνά άλλαξε πλήρω αφού μετανόησε, εμείς επίσης πρέπει να έχουμε ένα σημείο καμπής που ονομάζεται μετάνια. Πρέπει όλοι να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο μέχρι τώρα. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε γιατί ο Θεός μας έχει δώσει αυτή τη διδασκαλία και γιατί μας έδωσε εντολή να υπηρετούμε τους άλλους, να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας και να υπακούμε τα λόγια Του. Τώρα που τα γνωρίζουμε όλα, για ποιον ήταν όλα αυτά, Συνειδητοποιούμε ότι ο Θεός έχει προετοιμάσει αυτόν τον τρόπο για τη δική μας ευτυχία, τις ευλογίες, την αιώνια ζωή και τη συγχώρεση των αμαρτιών μας. Επομένως, πρέπει να δίνουμε ευχαριστίες για το καθετή. Σκεφτείτε το άτομο που συγκρίνει τη ζωή του με κάποιου άλλου και σκέφτεται, εκείνο ζει μια καλύτερη ζωή από εμένα. Γιατί είμαι τόσο φτωχό και συνεχίζει να αγωγίζει και να παραπονιέται, λέγοντα, Εγώ δεν μπορώ να κάνω αυτό ή εκείνο επειδή πιστεύω στο Θεό. Ο κόσμο στον οποίο θα πάμε τώρα είναι ο αιώνιο κόσμο. Πριν πάμε σε εκείνον τον αιώνιο κόσμο, ο Θεό ετοίμασε τη γη, την πόλη τη καταφυγή, για να μα δώσει τον χρόνο να μετανοήσουμε. Τώρα είναι η ώρα να ολοκληρωθούμε και να γεμίσουμε αυτό που μα λείπει. Όταν ένα άτομο ζει για περίπου 60 χρόνια, οι άνθρωποι λένε ότι η προσωπικότητά του θεωρείται ανεπτυγμένη. Α μην παραμελήσουμε τη γιορτή που πέφτει στην 60η επέτειο. Το μονοπάτι που οδηγεί ο Θεό είναι το μονοπάτι που μα οδηγεί στην αιώνια ευτυχία, γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε θέση να δοξάζουμε τον Θεό. Μέσα από τη φθινοπορεινή γιορτή που πέφτει στην 60 επέτειο, Α μετανοήσουμε όλοι όπω ο Ιωνά, και α συμμετάσχουμε στο έργο τη σωτηρία ώστε να μπορέσουμε να οδηγήσουμε πολλέ ψυχέ στη μετάνοια και να βρούμε άφθονου όμορφου καλού καρπού, εργατικού καρπού, ακόμα και το τελευταίο άτομο. Ελπίζοντα να λάβατε πολύ χάρη, θα ήθελα να ολοκληρώσω το σημερινό κήρυγμα. Σα ευχαριστώ πολύ.